Σήμερα βρισκόμαστε στο χωριό του Βρυοτόπου, όπου γιορτάζει η εκκλησία του χωριού, η εκκλησία Κωνσταντίνου και Ελένης. Είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή για το χωριό. Να ευχηθούμε σε όλους τους κατοίκους και σε όλους τους συνδημότες μας και τις συνδημότησες χρόνια πολλά. Πάνω απ' όλα να ευχαριστήσουμε την Φιλαρμονική για την σημερινή της παρουσία, τη Φιλαρμονική του Δήμου μας, σε ακόμη μια εκδήλωση που γίνεται στα πλαίσια των εορτασμών. Από εκεί πέρα θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Μητροπολίτη που μας τίμησε σήμερα με την παρουσία του εδώ στην εκκλησία του χωριού. Το επόμενο διάστημα ως Δημοτική Αρχή έχουμε στόχο να επεμβούμε στην αγροτική οδοποίηση αλλά και στην αστική οδοποίηση εδώ πέρα του χωριού, η οποία έχει πληγεί ανεπανόρθωτα από τις πλημμύρες και από την πλημμύρα του Ντάνιελ. Οι καταστροφές είναι πάρα πολλές, πάρα πολύ μεγάλες, σε σταυλικές εγκαταστάσεις αλλά και σε αγροτικές καλλιέργειες. Δήμαρχε, είδα, μιλήσατε πολύ ωραία με τον Δεσπότη, με τον Μητροπολίτη. Υπάρχει κάποια είδηση, κάποια συνεργασία με την Μητρόπολη για τις εκκλησίες? Είμαστε σε ανοιχτή γραμμή με την Μητρόπολη, πιέζουμε μαζί με την Μητρόπολη ώστε να υπάρξουν αποκαταστάσεις και των εκκλησιών αλλά και των δημοτικών κτίριων από το σεισμό που ακόμη τώρα που μιλάμε δεν έχουν αποκατασταθεί. Μιλάμε για εκκλησίες εμβληματικές, ιστορικές στο Δήμο Τυρνάβου, οι οποίες έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από τον σεισμό και έχουν αφαιθεί στο έλεος τους. Το ίδιο συμβαίνει και με εμβληματικά κτίρια τα οποία βρίσκονται στο Δήμο μας, όπως χαρακτηριστικά θα φέρω το παράδειγμα του Εμμανουλίου Πνευματικού Κέντρου στον Τύρναβο, όπως χαρακτηριστικά θα φέρω το παράδειγμα του Δηληχείου Ιδρύματος στο Δαμάση, όπου φιλοξενεί κιόλας και παιδιά, τα οποία έχουν περάσει 3 χρόνια και ακόμη περιμένουμε την χρηματοδότηση ώστε να προβούμε σε εργασίες αποκατάστασης. Το επόμενο διάστημα θα ενταθεί η πίεση μας αλλά και η διεκδίκησή μας προς τα αρμόδια Υπουργεία ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε τη χρηματοδότηση και να ξεκινήσουμε και κάτι και να απολαμβάνουμε πραγματικά αυτά τις παροχές που έχουν αυτά τα δύο εμβληματικά κτίρια στο Δήμο μας. Oh.
ως νυμφίο περιέχει και έβλημα τα αγιοσυνήθηκα τα κόλληψε με ως νυμφιός για άφουσα το άνθος αυτής και ο σκύπος τα σπέρματα αυτό εκφύγει ούτως την αντιλική της δικαιοσύνη τα γαλλία μου εναντίον του πάντων και είδε συγκεκριμένα τα τέκτα σου ήκαση πάντες ηγήσου μακρόθεν και έτσι κατέρωσε εγώ που να πείσω τους. Τότε όπως και χαρίσει και υποβληθήσει και εξή την καρδία που έχει μεταβαλεί εις έχοντος θαλάσσης και εθνών και λαό. Υπάρχει διεκδίκηση να επιβληθεί ο ένας σε βάρος των πολλών και όπου υπάρχει διαίρεση, αχ αυτό το σαράκι της φυλής των Ελλήνων, αχ αυτό το πράγμα που μας κατατρώει μέχρι και σήμερα, όπου υπάρχουν αυτά δεν υπάρχει προκοπή. Και αν μέχρι σήμερα πρέπει κάτι να καταλάβουμε από την ιστορία μας, είναι ότι στιγμές δόξας και μεγαλείου ζήσαμε μόνο όταν ήμασταν όλοι μαζί ενωμένοι, μόνο όταν κοιτούσαμε όλοι μαζί πώς θα πάει μπροστά ο τόπος, χωρίς κάποιος να τραβήξει πιο μπροστά, χωρίς να διακριθεί κάποιος. Αλλά όλοι μαζί βάζαμε πλάτη. Η Βυζαντινή, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται αυτοκρατορία, ξεκίνησε να χάνει, ξεκίνησε να ιτάται το 1071, όταν ο Ρωμανός ο τέταρτος ο Διογέννης ιτήθηκε στη λίμνη Βαρ από τις ορδές των Σελτζούκων Τούρκων του Αρπασλάν. Δεν έπρεπε να ιτηθεί, θα κέρδιζε. Αλλά συγκεκριμένες τούρμες, δηλαδή συγκεκριμένα συντάγματα που επηρεάζονταν από τους πολιτικούς, ο αυτοκράτορας Ρωμανός ανήκε στους στρατιωτικούς, συγκεκριμένες λοιπόν ζωντανό εχμάλωτο Ρωμαίο αυτοκράτορα. Και τόσο πολύ ταράχτηκε ο ίδιος ο Αρπασλάν ώστε δεν ήξερε τι να κάνει και τον απέστειλε με δώρα πίσω στη βασιλεύουσα, στο βασίλειο όπου όμως φρόντισαν κάποιοι να τον κηρύξουν προδότη. Βλέπετε, είχε επικρατήσει η αντίπαλη πολιτική μερίδα. Από τότε ξεκίνησε η κατηφόρα. Η δυναστεία των Αγγέλων ήρθε να φέρει τους δυτικούς, τους σταυροφόρους, στα τείχη της Κωνσταντινούπολης να ρίξει τις πόρτες και να γίνει η πρώτη άλωση στα 1204. Η δυναστεία των Παλαιολόγων ήρθε για να ανατρέψει το ρωμαϊκό δίκαιο και να επιβάλλει την λατινοκρατία με τον όρο της φεουδαρχίας. Πρόκρινε τους άρχοντες από τους ελεύθερους καλλιεργητές. Με αποτέλεσμα η δυναστεία των Παλαιολόγων στα πλαίσια της οικονομικής της πολιτικής να προσετεριστεί τη Δύση και να χάσει όλους αυτούς που θα ήθελαν να στηρίξουν με πραγματικά όρους πατριωτισμού την Ανατολική Αυτοκρατορία. Εξαίρεση ο τελευταίος αυτοκράτορας που έπεσε μαχόμενος. Και αυτό είναι που τον σώζει. Αλλιώς και αυτός δυστυχώς είχε πολιτική και όχι των πολλών. Από τότε ξεκίνησε η σκοτεινή και ασέλινη νύχτα της τουρκοκρατίας, στην οποία η Εκκλησία όπως και πριν ήξερε να κάνει το καθήκον της για να συγκρατεί το λαό του Θεού και να τον προφυλάσει έτσι ώστε να τον συντηρήσει για να έρθει η δεδομένη στιγμή και ώρα και ο λαός αυτός πάλι να ξαναπάρει τις τύχες του, να ξεκινήσει την επανάστασή του και να βρει το δρόμο προς την ελευθερία. Μια ελευθερία για την οποία πρέπει ακόμη να πολεμήσουμε. Δεν έχει σταματήσει ο αγώνας. Δεν την έχουμε κερδίσει. Η ελευθερία κατακτάται μέρα με την ημέρα, ώρα με την ώρα, όταν διαρκώς προσευχόμαστε, ποθούμε, αγωνιζόμαστε με όρους δικαιοσύνης να συνυπάρχουμε, με όρους, αν θέλετε, κοινωνικής ισότητας να πορευόμαστε, διότι μόνον τότε το ψωμί μας είναι γλυκό και μόνον τότε μπορούμε να πούμε ότι στείνουμε μια ουσιαστική κοινωνία ευνομούμενη, ευημερούσα, στα πλαίσια της αγαπητικής αλληλοπεριχώρησης, όπως λένε οι πατέρες. Όχι της αναγκαστικής νομικής ισότητας, αλλά στα πλαίσια της πραγματικής αγάπης του ενός προς τον άλλον. Αδελφοί μου, αν γιορτάζουμε τους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη και αν τιμούμε κυρίως τον Κωνσταντίνο περισσότερο από τη μητέρα του, αυτό το κάνουμε για να θυμηθούμε σε τι μεγαλεία δόξας είχαμε αναχθεί όταν τηρούσαμε αρχές, αξίες, όταν στηρίζαμε κυρίως την αρχή της δικαιοσύνης, όταν πορευόμασταν με την αρχή της αγάπης και όταν δεν διεκδικούσε ο καθένας το εγωιστικό του, ατομικιστικό του εγώ, αλλά ήξερε να συμπορεύεται με όλους τους άλλους σε μια ουσιαστική εκκλησιοποιημένη κοινωνία. Σήμερα έχουμε πολλά προβλήματα.
Τα προβλήματα τα έχουμε δημιουργήσει εμείς τους εαυτούς μας. Με τον λάθος τρόπο που σκεφτόμαστε. Με τις λάθος διεκδικήσεις. Με αυτά τα οποία κοιτάμε και νομίζουμε ότι μπορούμε να επιβάλλουμε όντας εμείς υπεράνω στους άλλους που θεωρούμε από κάτω. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η Εκκλησία με τις γιορτές της ξέρει όχι μόνο να κάνει τον λαό να χαίρεται, αλλά να περνάει και μηνύματα. Και το ουσιαστικό μήνυμα αυτής της εορτής των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης είναι το γεγονός ότι ένας αυτοκράτορας, ο πρώτος χριστιανός αυτοκράτορας, ο οποίος παραιτήθηκε από πολλά από τα προνόμια του αυτοκράτορος, δεν είναι ώρα τώρα να απαριθμίσω από πόσα παραιτήθηκε ο Μέγας Κωνσταντίνος, κάνοντας το σπουδαίο βήμα να μεταθέσει την πρωτεύουσα έτσι ώστε να επικρατήσουν νέα ήθη, να πάμε αλλού, ώστε να χαθεί η παλιά σύγκλιτος, να χαθεί η παλιά αριστοκρατία και να ξεκινήσουν νέοι άνθρωποι, νέα αυτοκρατορία, νέα ζωή. Ένας λοιπόν αυτοκράτορας ρηξικέλευτος και καινοτόμος τιμάται διότι μπόρεσε με το φωτισμό και τη χάρη του Παναγάθου Θεού να δώσει τόσα πολλά και να φτιάξει μια αυτοκρατορία που άντεξε 1100 χρόνια. Ποιανού άλλου ανθρώπου το έργο άντεξε 1100 χρόνια? Ποιος άλλος βασιλιάς, πρωθυπουργός, πρόεδρος δημοκρατίας, ό,τι θέλετε πέστε, στη δική μας εποχή μπορεί να επιδείξει έργο που να έχει αντέξει πάνω από 40-50 χρόνια? Ο Μέγας Κωνσταντίνος έκανε κάτι το οποίο άντεξε 1100 χρόνια και τούτο διότι πορεύτηκε με δικαιοσύνη, χωρίς να έχει εξαρτήσεις και αγκυλώσεις από το παρελθόν, αλλά πορευόμενος με ευθυκρισία συνειδήσεως, με αγαθή συνείδηση. Και αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα. Να πορευόμαστε με αγαθή συνείδηση, ώστε αποφεύγοντας την αδικία και επιδιώκοντας την αγάπη, να δημιουργήσουμε μια κοινωνία ευνομούμενη. Εύχομαι ο μεγάλος βασιλεύς και εις Απόστολος, μαζί με τη μητέρα του, που τόσο καλό έκανε σε μια τεράστια αυτοκρατορία που επηρέασε εκατομμύρια λαών, υπό τη σκέπη του οποίου τόσοι πολλοί ωφελήθηκαν, να είναι προστάτης και αυτού του τόπου και της περιοχής μας, έτσι ώστε με τις δικές του ιδέες να πορευόμαστε και να προαγούμεθα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να στήσουμε μια κοινωνία ισότητος, κοινωνία αξιών, κοινωνία προόδου. Να σας ευχηθώ να ευλογεί τις οικογένειές σας και τα καλά σας έργα, αλλά και να ευχαριστήσω όλους εσάς που μαζευτήκατε εδώ για να τιμήσετε τη χάρη του. Προπάντων, τον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος ξέρει και στέκεται πάντα δίπλα στις πανηγύρεις μας, δίπλα στις ανάγκες του τόπου και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Θα μου επιτρέψετε, ειδικά κύριε Δήμαρχε, πάντα το κάνω να επενέσω τη Δημοτική Φιλαρμονική, που πραγματικά κοσμεί και τις χωρίς φιλαρμονική περιφορά δεν αξίζει. Το έχουμε καταλάβει. Και είναι οι άνθρωποι πάντα πρόθυμοι τα πανηγύρια μας να τα πλαισιώσουν και γι' αυτό τους οφείλουμε θερμές ευχαριστίες και συγχαρητήρια, διότι έχουν εξελιχθεί φοβερά από τότε που ξεκίνησαν. Είναι αξιοσημείωτη η πρόοδο. Τον πατέρα Μιλτιάδη, ο οποίος κάνει ένα εξαιρετικό έργο εδώ, ιδίως με την ταπείνωσή του, ιδίως με τα πνευματικά χαρακτηριστικά που του κοσμούν, και είναι πραγματικά ένας άνθρωπος που προσπαθεί πολύ και νομίζω ότι αυτό το έχετε καταλάβει. Γι' αυτό και ο κληρικός, όταν είναι αξιέπαινος, πρέπει και να τιμάται αντίστοιχα. Και καμιά φορά, όταν ο κληρικός πραγματικά επιτυγχάνει στο έργο του, ίσως πρέπει να πάει να επιτύχει και αλλού. Αλλά αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Σε κάθε περίπτωση εμείς ευχόμεθα στον πατέρα Μιλτιάδη να προάγεται πνευματικά ώστε να συγκρατεί το ποίμνιό του, το λαό αυτού του χωριού, να ενδιαφέρεται για την Εκκλησία. Να πω ότι είμαστε στην ευχάριστη θέση, έχει εγκριθεί η άδεια και η μελέτη για την επισκευή εδώ του ναού και σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε και θα προχωρήσουμε στις επισκευές. Βέβαια, να το πω και αυτό και μη φανεί γκρίνια σε ημέρα χαράς, άλλα μας τάξανε, άλλα μας δώσανε. Δεν πειράζει. Το έχουμε συνηθίσει αυτό στο ελληνικό δημόσιο, θα κάνουμε αυτό που πρέπει και η Μητρόπολη θα συνεχίζει να στηρίζει αυτόν τον ναό, έτσι ώστε να τον δούμε τελείως απεκατεστημένο. Είναι ευχής έργων το ότι οι δύο πρώτες άδειες σε σεισμόπληκτους ναούς που δόθηκαν είναι στην Κίμηση Θεοτόκου Αμπελώνα και στον Άγιο Κωνσταντίνο Βριωτόκου. Αληθώσαμε στη ο Κύριος, του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και ζώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντας ημάς, βοήθειά μας οι Άγιοι, Χριστός Ανέστη, κάθε καλό και το χρόνο με υγεία.